μεγάλοι έμποροι παίρνουν απ' έξω μέλι υποβαθμισμένο, παίρνουν απ' έξω μέλι το οποίο είναι φιλτραρισμένο και δεν μπορούν να φανούν οι γύρες του προκειμένου να δούμε από πού προέρχεται. Αυτό το μέλι γίνεται ένα χαρμάνι με ελληνικό μέλι και τυπολείται ελληνικό. Μαλάκα, τώρα είναι δυνατόν! Επίσης υπάρχουν. Συγγνώμη, γιατί έχω βγει κανένα δύο φορές και δεν έχω πει σχεδόν τίποτα από αυτά που θέλω να πω. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Υπάρχουν παραπλανητικές ετικέτες. Γρηγοριάδη, επειδή ο Μπομ Μάρλεϊ του κάμπου λέει σοβαρά πράγματα, πες έτσι καμιά μαλακία εκεί πέρα, μπας και το τσαντήσεις, να σταματήσει τη ροή του και αυτά να μην έχουμε τίποτα μπλεξίματα. Υπάρχει ανάμειξη μελιών που αυτό πάει να πει ότι το τελικό προϊόν είναι υποβαθμισμένο και δεν γίνεται κάτι τέτοιο να απολύτως μέλι είναι αποτέλεσμα. Κατανοητό. Θα μου επιτρέψετε μια προσωπική ερώτηση, επειδή σας βλέπω τόση ώρα. Αχ, θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι. Πίσω από αυτή την κόμη κρύβεται μια μικρή ιστορία. Πολύ νοημοσύνη έχουμε. Γιατί έχετε γίνει, είστε μια χαρακτηριστική φιγούρα του αγροτικού κινήματος. Άσχετο, κύριε Γρηγοριάδη. Άντε καλέ, σιγά. Κύριε Γρηγοριάδη, επειδή έχω καταλάβει ότι ο χρόνος σας ο δημοσιογραφικός είναι πολύτιμος, νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό να συζητήσουμε σαφώς, για άλλα πράγματα. Αλίμονο, αλίμονο. Γι' αυτό το λόγο που είμαι εδώ. Αλίμονο. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Αλίμονο, αλίμονο, αλίμονο. 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 Έχει να κάνει με την ίδια τη μέλισσα. Ναι, η μέλισσα υπάρχει έτσι όπως υπάρχει 55 εκατομμύρια χρόνια πριν. Εμείς μόνο 4. Εντάξει, ωραία. Μάλιστα, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς και τους δύο συναδέλφους. Καλημέρα μας. Ευχαριστούμε και τους τρεις πάρα πολύ. Πώς τους πατσόκοψε έτσι ρε, πώς τους πατσόκοψε έτσι ρε, μαλάκα. Είστε για τον Μπούτσο.